Η παράνοια δεν είναι στους αριθμούς. Η παράνοια είναι στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις έρευνες αυτές. Γιατί τα βλέπουν πραγματικά μόνο με αριθμούς, δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Αλλά πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν στοιχεία και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αναγκαιότητες που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν όλοι τόσο καιρό μας είχαν κλειστούς και δεν κυκλοφορούσαμε στους δρόμους, εννοείται δεν θα είχαμε τροχιά ατυχήματα. Μα είναι αυτονόητο. Όταν δεν κυκλοφορείς στους δρόμους, δεν έχεις τροχιά ατυχήματα. Όταν αναγκάζεσαι να κυκλοφορείς στους δρόμους, και η ανάγκη, βάλτε το εισαγωγικά, γιατί δεν είναι πάντα ανάγκες πρώτης τάξης, αν θέλετε. Και η ψυχολογία σου δεν είναι η καλύτερη και το θυμικό σου λειτουργεί και το συναισθημά σου διαφορετικά και αντιδράζει διαφορετικά. Πάρα πολλά. Όταν τα αυτοκίνητα λόγω οικονομικής κρίσης είναι ασυντήρητα. Πάρα πολλά. Όταν, εν πάση περιπτώσει, ως βασική αρχή, και το έχουμε τονίσει πολλές φορές από την εκπομπή σας με εσάς και με τη συχνότητά σας, ότι όταν η βασική αρχή είναι μια, ότι η μετακίνησή μας είναι μόνο με τα γιοταχή αυτοκίνητα. Και όλα εξαρτώνται από τα γιώτα αυτή, η αυτοκίνητα και μηχανάκια. Η προέκτασή μας η καθημερινή είναι το αυτοκίνητο και η μηχανή. Λογικό είναι να έχουμε αυτά τα πράγματα. Αν ζούσαμε σε μια κοινωνία που στο κέντρο ήταν ο άνθρωπος και όχι το αυτοκίνητο, βεβαίως δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα. Όμως όλα αυτά δεν τα παίρνουν υπόψη τους και δεν τα μελετούν οι ειδικοί. Την ευημερία μας το ξέρετε από την άλλη, ότι την μετράμε ανάλογα με το πόσα αυτοκίνητα διαθέτουμε και τι τύπου είναι το αυτοκίνητό μας ή η μηχανή μας. Το ξέρετε. Έτσι, ναι, αυτή είναι η κατάστασή μας. Έτσι μας έχουν βάλει, γιατί πίσω από αυτό, το έχουν πει πολλές φορές, είναι πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή σε εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια παγκοσμίως. Άρα πρέπει να στηρίξουν αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η διαφορά. Εάν λοιπόν αλλάξουμε πολιτική και αλλάξουμε τακτική, και αυτό είναι μια παγκόσμια απέτηση, δεν είναι μόνο. Πρώτος ο άνθρωπος και στη συνέχεια ο τρόπος που μετακινείται. Τότε θα δούμε και πραγματικά αποτελέσματα. Και όπου έχουν υπάρξει μειώσεις πραγματικά τροχιών δυστυχημάτων κλπ. Έχουν επενδύσει στον άνθρωπο σε άλλο τρόπο μετακίνησης. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Και θα συνεχίσουμε να το λέμε εμείς τουλάχιστον ως Πανελλήνιους Σύλλογους Εκπαιδευτών Οδήγησης. Έτσι. Το είδατε, φαντάζομαι, και εδώ στην καθημερινότητά μας. Μόλις ελευθερωθήκαμε λίγο από την καραντίνα, πανικός γίνεται στους δρόμους. Είχαμε ένα τροχαίο σήμερα κοντά στο μεσημέρι στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Εγκατάληψη μάλιστα ενός ατόμου, σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον μοτοσυκλετιστή. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Αναζητείται ο οδηγός από τις αρχές. Αλλά ως φαίνεται από αυτά τα νούμερα παραμένουν ως ευάλωτη κατηγορία οι μοτοσυκλετιστές με ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 38%. Ενώ ο αντίστοιχος, λέει, μέσος όρος είναι το 18%. Προηγούνται οι πεζοί και ακολουθούν οι μηχανές κλπ. Όμως εμείς εξακολουθούμε να λέμε ότι η μετακίνησή μας και η ζωή μας σχετίζεται άμεσα με το αυτοκίνητο και τη μηχανή. Και αν σταματήσουμε κάποια περίοδο και έχουμε λιγότερα τροχαία ή τέλος πάντων δεν έχουμε συμβάντα, θα έρθουν κάποιες άλλες μέρες που θα έχουμε πάρα πολλά. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικός τρόπος, ούτε μια συνταγή που θα λέγαμε, ξέρεις κάτι, κάντε βρε παιδιά αυτό να τελειώνουμε. Όχι, δεν είναι. Όσο έχουμε αυτή την κατάσταση και δεν λέμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή η χρήση του ΙΟΤΧ αυτοκινήτου ή μηχανής, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε αποτελέσμα. Μάλιστα. Κρατώ αυτή την επισήμανσή σας ότι πρέπει να αλλάξουμε προτεραιότητες. Πρώτα ο άνθρωπος, στη συνέχεια το μέσο που μετακινείται ο καθένας από εμάς. Αυτή είναι η απέταση μιας κοινωνίας που πρέπει να έχει ένα άλλο προσανατολισμό. Έχουν περάσει δεκαετίες. Έχουμε δει και έχουμε δει πράγματα, αλλάζουν καθημερινά τόσα πράγματα γύρω μας. Έχουμε μπει σε πιο γρήγορες καταστάσεις και μια και είπαμε γρήγορη, για να το καταλάβουμε. Όταν οι ταχύτητές μας είναι γρήγορες, πολύ γρήγορες, όχι μόνο στο αεροδρόμο, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας είναι γρήγορο. Τρέχουμε συνεχώς. Η ταχύτητα λοιπόν στη ζωή μας είναι καθημερινό φαινόμενο. Είναι ένα με τη ζωή μας. Μοιραία λοιπόν θα έχουμε τέτοια αποτελέσματα, μοιραία θα κουτουλούμαστε και σκοτωνόμαστε στους δρόμους.